Είχα το στόχο που είχα δει ως τη χρονιά να πιάσω το 16-10 που ήταν το όριο για το Πανευρωπαϊκό. Βγήκε όπως έπρεπε, στο πρώτο άλμα, σωστά, στο δεύτερο άλμα είναι ακρίβεια. Ευχαριστημένος πολύ, δεν μπορώ να πω κάτι. Τώρα συνεχίζουμε για το Πανευρωπαϊκό. Ωραία, έχεις Πανευρωπαϊκό και Πανελλήνιο και σε, το πρόγραμμα όπως η Σπυρίδα. Ναι. Κυνηγάω μια μεγάλη επίδοση που είναι το 1695, που είναι το όριο για, για τους άντρες, το παγκόσμιο που έχει τον οκτώμιο. Από το 16-10 στο 16-95 υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά, απλά ναι. Ο στόχος είναι στόχος. Ναι, σωστό και καλά κάνεις και έχεις στόχους. Είναι το Πανευρωπαϊκό τώρα που προσπαθώ να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό εκεί, γιατί αυτό ήταν ο αγώνας της χρονιάς. Mm-hmm. Και μετά είναι και η Πάτρα που θα κατέβω για το σύλλογο για να βοηθήσω λίγο το σύλλογο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ωραία. Εσύ σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, γιατί αυτή η εβδομάδα από ό,τι κατάλαβα και με τον Παύλο θα είναι λίγο έτσι, να ξεκουραστείτε λίγο. Όχι να ξεκουραστείτε, ουσιαστικά λίγο και το σώμα σας να απαλλαγεί από τη φόρτιση όλη αυτή τον αγώνα. Ναι, ήρθα εδώ αντί να πάω στη Θεσσαλονίκη λίγο να κάνω μια-δυο προπονήσεις δυνατές και μετά ένα φορμάρισμα ώστε να πάω φρέσκο στον αγώνα, να με χαλαρώσω λίγο. Να ετοιμαστώ λίγο πιο πολύ ψυχολογικά, ας πούμε, να ξεκουραστώ τους οικούς μου. Αυτά. Τώρα, η Σπυριδούλα μου είπε ότι καμιά φορά ας προπονείς τη διορθώνεις, λες και δεν ξανά Σπυριδούλα μου. Αυτό το έκανες και πάρα πολύ καλά. Και δεν ξανά Σπυριδούλα μου. Υπάρχει τέτοια έτσι, σχέση, ξέρεις, τα λέτε. Υπάρχει σχέση να τα λέμε με όλους τους αθλητές, γιατί πρέπει ο ένας να μαθαίνει από τον άλλον. Δεν είναι κάτι που. Είσαι στο ίδιο, είσαι στο είμαι εδώ κάνα δύο φορές. Μπορεί να λείπει ο Παύλος κάνα δύο φορές, να τα πούμε. Ναι, δεν. Της λέω ότι όπως το βλέπω εγώ ήταν αυτό, ας πούμε. Καλά, δεν το πάμε την κίτρινη, με την καλή έννοια το βλέπουμε. Και το λέμε. Λοιπόν, εσύ κάνεις άλμα. Στο πρώτο βήμα που σηκώνεσαι, ξέρεις αν έχεις πατήσει καλά και θα κάνεις την επίδοση που θες. Δηλαδή στον αέρα, ήδη έχει περάσει σε κλάσματα. Ξέρω πριν ξεκινήσω ότι ήδη αν θα μπω έτσι όπως θέλω, θα είναι αυτό που θέλω. Αν μπω με τη σωστή διάθεση και τον σωστό τρόπο, ξέρω ότι θα βγουν αυτά που θέλω. Άρα αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι αθλητές, όταν πάνε να κάνουν την προσπάθειά τους, σταματάνε τελευταία στιγμή, ίσως γιατί μπορεί να νιώσουν κάποια στιγμή σε οποιοδήποτε αγώνισμα ότι δεν θα τα καταφέρουν. Ακριβώς. Μπορεί να σταματήσουν, μπορεί να διστάσουν κατά τον τέλο, ξέρουν ότι ξεκίνησαν και δεν θα βγει αυτό, θα είναι κάτι που δεν θα τους ικανοποιήσει. Οπότε από το να γράψει κάτι που δεν θέλουν. Πρώτη πάντα με το πραγματοποιηθεί. Τώρα με τη ζέστη και τον ήλιο τα καταφέρνετε. Αρκετά καλά, εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Έχουμε σχετικά αργά, 6 ώρα είναι αργά, δεν έχει τόση ζέστη. Εντάξει, καλά είναι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι τις διακοπές και την παραλία δηλαδή. Έχουμε, τώρα θάλασσα μόνο από φωτογραφίες.